Πύκνο χιόνι πέφτει από τα ξημερώματα σχεδόν σε ολόκληρη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς η κακοκαιρία Σοφία έφερε το χιονιά που περίμεναν οι μετεωρολόγοι. Στα Λευκά έχουν τηθεί Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, με τα ορεινά να έχουν ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες χιονιού, ενώ χιονίζει και σε όλες τις μεγάλες πόλεις: Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα, Γιάννενα, Τρίκαλα και Λαμία. Ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας έχει τεθεί σε ετοιμότητα εν ώψη της έλευσης του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από χιονοπτώσεις αλλά και από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε επικοινωνήσει και με τους Δήμους, τις πολιτικές προστασίες. Υπάρχει συντονισμός με την πυροσβεστική, την αστυνομία και το στρατό, στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε εφόσον παραστεί ανάγκη να υπάρχουν συντονισμένες ενέργειες. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει επάρκεια άλατος. Το δίκτυο του Εύρου είναι τεράστιο, ξεπερνάει τα 1000 χιλιόμετρα, και σε ό,τι αφορά το δίκτυο ευθύνης περιφέρειας έχουμε ετοιμότητα με όλα τα εκχιονιστικά, και τη ίδια ετοιμότητα, όπως γνωρίζουμε, υπάρχει και από την πλευρά των Δήμων για το διαδημοτικό και δημοτικό δίκτυο. Όλοι οι οδηγοί που κινούνται στον κάθετο άξονα του Εύρου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στους κόμβους, καθώς σε εκείνα τα σημεία σχηματίζεται παγετός και αυξάνεται κατά μεγάλο βαθμό η ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βόρειο τμήμα του Εύρου αναμένονται σημαντικά χαμηλές θερμοκρασίες με προγνώσεις της τάξης των μείον 12 βαθμών Κελσίου. Επίσης, πρέπει να σας αναφέρω ότι πρέπει όλοι όσοι μετακινούνται αυτές τις μέρες, καθότι ολοκληρώνονται οι αργίες των εορτών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προσαρμόζονται και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αστυνομίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει η ολισθηρότητα. Συγχρόνως, στα σημεία όπου σχηματίζεται παγετός, εκεί χρειάζεται να ενδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή, και συγχρόνως να συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση τόσο με την πολιτική προστασία όσο και με τα όσα αναφέρει η αστυνομία. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Σοφία είναι το δρυμμή ψύχος, καθώς αέριες μάζες πολικής προέλευσης θα σαρώσουν τη χώρα από βορρά προς νότο, με αποτέλεσμα τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετούς βαθμούς κάτω από το 0 τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, προκαλώντας προβλήματα από τον ισχυρό παγετό, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά τμήματα της χώρας. Το πιο ουσιαστικό είναι να περάσει και αυτό το κύμα χωρίς προβλήματα για την περιοχή μας, να μην έχουμε ατυχήματα, και σε κάθε περίπτωση να μπορέσουμε όλοι μαζί με συντονισμένες ενέργειες να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας.